και φυσικά τον κύριο Σταύρο Τραβλό, Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλινίας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε, καλησπέρα σε όλους. Με πολύ χαρά σήμερα παραβρίσκομαι σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε με το Επιμελητήριο και συγχαρητήρια Σταύρο για όλη αυτή την εκδήλωση και Ελένη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε κάποια στιγμή να συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή τον τουρισμό και να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα. Έχουμε ένα πολύ δραστήριο Επιμελητήριο όπως γνωρίζετε, ένα δραστήριο πρόεδρο και τα μέλη του. Για μας είναι τιμή μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες εκδηλώσεις και θεωρώ ότι ο ρόλος της περιφέρειας που είναι ουσιαστικά μια σπίδα πάνω από τους Δήμους και το Επιμελητήριο είναι αυτό, να στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Συγχαρητήρια και ελπίζω του χρόνου ακόμα περισσότερο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Αντιπεριφερειάρχη για τα καλά του λόγια. Ευχαριστώ γιατί με τιμάει με την φιλία του. Τόσα χρόνια είμαστε σχεδόν συνοδοιπόροι, έχουν ασχοληθεί εδώ με τα κοινά και Ολυμπιακοί είναι. Εγώ δεν θα πω, δεν θα μιλήσω, θα πω μόνο ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ τον διευθυντή του Επιμελητηρίου, τον κύριο Βαβάση που με τον τρόπο του βοηθάει και αυτός όσο μπορεί την Ελένη, τη Δέσποινα, την Ελένη, την Καλαφάτη, την Μαρία, τον Αλέξανδρο. Όλους τους συνεργάτες τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη μεγάλη βοήθεια. Να περάσετε καλά, το λόγο στον κύριο Δομέτιο. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο τρίτο φεστιβάλ γεωσυγνωσίας και εινοποιίας. Θα κάνουμε τρεις συνταγές να αναδείξουμε τα προϊόντα γενικά της Κεφαλονιάς. Ξεκινάμε, Ελένη, ξεκινάμε. Εννοείται, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, τι φτιάξουμε πρώτο, τι έχουμε. Πρώτη συνταγή είναι γραβιέρα σε κρούστα μυρωδικών με μαρμελάδα μανταρίνι και παστράμι. Τα προϊόντα αυτά είναι της Κεφαλονιάς. Βέβαια. Και ειδικά η γραβιέρα που έχεις εδώ είναι από τον κύριο Σταμούλη. Σταμούλη, βέβαια. Έχουμε γραβιέρα από τον κύριο Σταμούλη. Ωραία. Μανταρίνι μαρμελάδα. Μαρμελάδα μανταρίνι, το οποίο είναι από το Ενκεφαλινία στο Αργοσχόλιο. Πολύ σωστά. Είναι βιολογικές μαρμελάδες. Πολύ σωστά. Και στήριξε αμέσως την προσπάθεια να μας δώσει πρώτες ύλες. Το σωστά. Παστράμι τώρα, να σου πω εγώ από πού είναι, γιατί τον γνωρίσαμε χθες. Δεν ήσουν εδώ, ήταν ο Γιάννης. Ήταν ο Γιάννης, ναι. Λοιπόν, είχαμε τον Παναγίτο Βαλιάνο που είναι εδώ, είναι κοντά μας. Βλέπεις ένα περίπτερο που γίνεται χαμός κάτω στη γωνία που είναι η ουρά. Έτσι, και είναι ο κόσμος εκεί και δοκιμάζει. Ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν ο Παναγίτο Βαλιάνος, ο οποίος φτιάχνει το παστράμι αυτό. Παναγίτο, δεν ξέρω αν είσαι διαθέσιμος και αν με ακούς με τον κόσμο εκεί. Να μας πεις για το παστράμι δυο λόγια. Να έρθει να μας πει δυο λόγια. Βλέπω ότι ανταποκρίθηκε. Με ακούει εκεί ο Παναγής. Και παράλληλα το ελαιόλαδο που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι πάλι από τη γη της Παλικής. Είναι από τον Γιώργο τον Έρτσο, γέννημα γης. Περιμένω το Σπύρο στη σκηνή να έρθει και αυτός να μας πει για το λάδι. Σιγά σιγά μη μου αγχώνεσαι, βλέπω και ένταση κόσμο και αυτά, δεν θέλω να μου αγχώνεστε, σιγά σιγά. Δημήτρη, τι λοιπόν, μας φτιάχνεις εκεί. Θα κόψουμε την γραβιέρα σε κομμάτια και θα την περάσουμε πρώτα από νερό και αλεύρι. Στη συνέχεια σε μία κρούστα από ψωμί και μυρωδικά. Έχουμε χρησιμοποιήσει ως επιτοπλίστων θυμάρι. Θα την τηγανίσουμε. Ωραία. Ταυτόχρονα φτιάχνουν εδώ οι συνεργάτες για να δοκιμάσετε τη συνταγή. Να μας πει δύο λόγια για το παστράμι. Πάμε για το παστράμι, Παναγή. Το παστράμι είναι ένα προϊόν που φτιάχνουμε τώρα τελευταία, έχουμε ξεκινήσει. Είναι από ατόφια κομμάτια κρέατος, μοσχάρι, το οποίο μπαίνει σε ένα λατόνερο για ένα 24ωρο. Καπνίζεται σε 4,5 ώρες σε ξύλο οξιάς με αρκετά μυρωδικά απ' έξω και αποστάει μια γεύση πολύ ωραία. Αυτό είναι παστεριωμένο προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο το κόβεται και το τρώτε όπως είναι. Γίνεται πολύ ωραίο στο σάντουιτς. Από ποιο κομμάτι? Από το μπρίσκετ. Μπρίσκετ.
να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το μπρίσκετ. Ναι, το μπρίσκετ είναι ένα κομμάτι από το στήθος, το οποίο είναι καθαρό, χωρίς λίπος, έχει ελάχιστο λίπος γύρω-γύρω. Τέλεια. Του δίνει την λιπαρότητα που χρειάζεται. Τέλεια, τέλεια. Τι μπαχαρικά χρησιμοποιούμε από πάνω για να δώσει αυτή την ένταση. Πρέσβο σπασμένο, για να δώσει την ένταση που θέλουμε. Τέλεια. Αλάτι, αυτό, λίγο θυμάρι, από εδώ δικό μας. Ωραίοτατα. Αυτά είναι τα βασικά. Ωραίοτατα. Η έδρα σας είναι εδώ, Λιξούρη, έτσι. Η έδρα μας είναι εδώ, ναι. Είναι η οικογενειακή, πιστεύω, επιχείρηση. Η οικογενειακή επιχείρηση ξεκίνησε από το 1977. Τέλεια. Και συνεχίζουμε την παράδοση. Ωραία, ωραία. Πέρα την παράδοση το έχει πάει και σε άλλο επίπεδο γενικότερα. Έτσι να λέμε. Όσο μπορούμε να εξελίσσουμε. Η νέα γενιά μπήκε και το πήγε και λίγο παραπάνω, ναι. Και εξελιχθεί και βρίσκουμε τα προϊόντα σου εδώ πέρα στο μαγαζί στην παραλία. Τέλεια. Ελένη, να πούμε στον κόσμο να περάσει από εδώ να δοκιμάσει. Ναι. Και εγώ θα χρειαστώ και τη Δέσποινα κάπου εδώ κοντά να έρθει πάνω. Παναγή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλό κουράγιο εκεί στον πάγκο σου με τον κόσμο, με τη διαχείριση, γιατί γίνονται ανάρπαστα τα λουκάνικα. Η Δέσποινα να έρθει πάνω να βοηθήσει και αυτή στη διανομή. Ωραίοτατα. Και έχω και το ελαιόλαδο. Έχουμε, για πάμε, πάμε πάνω. Καλώς τον. Νέα γενιά και εδώ, νέα γενιά. Έχει αναλάβει από τον μπαμπά κατευθείαν. Έχουμε εδώ το λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί. Πες μας. Είναι ντόπιο το λάδι, από την κατοχή, κατά βάση ματσαβινάτα προς Πουνόπατρα. Εκεί είναι η έδρα μας, το εμφιαλωτήριό μας. Θέλω να ακούω τα επισκέψιμα κομμάτια σας, γιατί δεν είστε μόνο λάδι. Το εμφιαλωτήριό μας είναι επισκέψιμο. Μπορεί να έρθει ο κόσμος και να πάρει λαδάκι από εκεί. Τελειά. Και να δει το χώρο μας. Και επίσης, πέραν από το ελαιόλαδο που πουλάμε, κάνουμε και ένα άλλο δρόμενο, το olive tour που λέμε. Εμείς ξεκινάμε κάπου στο ΞΥ, περίπου 3 χιλιόμετρα περπατάμε και φτάνουμε μέχρι το εμφιαλωτήριο και μετά κάνουμε γευσηγνωσία του ελαιολάδου, μιλάμε και βλέπουμε κάποια βίντεο για την παραγωγή του ελαιολάδου και το μάζεμα και μετά τρώμε την παραδοσιακή ριγανάδα εδώ μετά τη γευσηγνωσία και συζήτηση. Πώς θα ακούς, Δημήτρη? Εξαιρετικά. Όπως πρέπει να πας και σε μια βόλτα από εκεί να δεις το. Βέβαια, και όλοι πιστεύω πρέπει να το επισκεφτούμε. Ναι, βέβαια, εννοείται. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για τη συγκομιδή? Η συγκομιδή του ελαιολάδου, του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, γίνεται συνήθως Νοέμβριο, μέσα προς τέλος Νοεμβρίου και Δεκέμβρη, που οι ελιές τότε είναι έτοιμες, γιατί νωρίτερα, Οκτώβριο είναι. Ταυτόχρονα κάνουμε και εδώ τη συνταγή, να μπει και ο κόσμος. Με το ελαιολάδο. Τέλεια. Τότε είναι η συγκομιδή που γίνεται, που εμείς μαζεύουμε. Τι οξύτητα έχουμε? Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι από 0,1 έως 0,8 η οξύτητα. Η οξύτητα του ελαιολάδου αναλόγως με τη σοδιά. Είναι εκεί μέσα σε αυτά τα όρια το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Okay. Παραπάνω από εκεί δεν είναι. Να πω κάτι. Έχετε βραβευτεί? Αρκετές φορές. Γιατί δεν μου τα λες αυτά? Ένα-ένα μας τα λέει. Γιατί δεν μου τα λες αυτά? Είμαστε το πάλι. Έχουμε βραβευτεί αρκετές φορές και σε ελληνικούς διαγωνισμούς όπως τον Athena International, που γίνεται πλέον αρκετά διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, και στο Λονδίνο και στο Καναδά, αλλά και στο Mediterranean Taste έχουμε πάρει. Και πέρυσι βραβευτήκαμε στο καλύτερο ελαιόλαδο των Ιωνίων Νήσων. Πολύ καλά. Φέρει τυχαία πράγματα εδώ. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Δημήτρη, τι κάνεις εκεί? Λοιπόν, εδώ τηγανίζουμε τη γραβιέρα. Όπως είπαμε, σε κρούστα από ψωμί. Έχουμε χρησιμοποιήσει θυμάρι. Και θα πέσει πάνω στην μαρμελάδα. Πέρα. Και θα τελειώσουμε με το εξαιρετικό παστράμι που μας είπε ο συνάδελφος, φίλος Παναγής. Να πούμε στον κόσμο να έρχεται κοντά. Να έρθει κοντά. Να το πούμε μάλλον και στα αγγλικά, γιατί έχουμε και ξένους ανθρώπους επισκέπτες εδώ. You may approach here and you can taste the food. We serve it on the right side. Έτσι. Οπότε μπορείτε να έρχεστε για να δοκιμάζετε τις συνταγές που φτιάχνει ο Δημήτρης σήμερα εδώ. Τέλεια. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τον τόπο όσο πιο καλά μπορούμε με ελληνικά προϊόντα. Και ειδικά από το Λιξούρι. Λοιπόν, θα στήσουμε εδώ το πιάτο. Εξαιρετικά.
το πρώτο μας πιάτο είναι έτοιμο. Είναι και πανέμορφο, να σου πω. Θα τα αφήσουμε εδώ μπροστά. Πάρα πολύ όμορφο. Τέλεια. Βλέπω ο κόσμος πάντως δεν έρχεται να δοκιμάσει. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται. Η Δέσποινα εδώ πέρα τους έχει εδώ και δίνει το φαγητό κατευθείαν. Έτσι ακριβώς. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας. Ωραία. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τσιγκούρα από το ιχθυοτροφείο. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Δεν εδώ είναι θέλεις... απλά το ιχθυοτροφείο. Μιλάμε τώρα για τα ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς. Έτσι ακριβώς. Μιλάμε ακριβώς για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο κομμάτι αυτό. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι και μεγαλύτερη στα Βαλκάνια. Νομίζω. Πιστεύω πως είναι. Πιστεύω πως είναι. Πιστεύω και εγώ ότι είναι. Δέσποινα, τα πας πάρα πολύ καλά. Έχεις συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Λοιπόν, η ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς, τα οποία πάντοτε στηρίζουν την προσπάθειά μας και τους ευχαριστούμε γιατί πάντα έρχονται, προσφέρουν λαβράκι, τσιπούρα, ό,τι παράγουν και μας στηρίζουν σε όλα. Σε όλα. Και τους ευχαριστούμε. Ήρθανε φρέσκα, ήρθανε εξαιρετικά τα ψάρια. Ήταν φρεσκοψαρεμένα πριν μαγειρέψετε. Έτσι ειδικά ακριβώς για εσάς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παίρνουμε τα φιλέτα μας τώρα. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, για να βάλουμε. Λοιπόν, ναι, θα σοτάρουμε την τσιγκούρα για αρχή, αφού ρίξουμε τα λάθια μας και τα πιπέρια μας. Φαίνεται ότι είναι φρέσκο το ψάρι. Εξαιρετικό. Έχεις φιλετάρει, τα έχεις ετοιμάσει όλα. Τα έχουμε φιλετάρει, είναι έτοιμα. Έχουμε ζεστάνει το τηγάνι. Θα ρίξουμε το λάδι το εξαιρετικό, το ελαιόλαδο. Και σοτάρουμε τις τσιγκούρες αφού τις έχουμε άλλα το πιπερώσει. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, επειδή λέγαμε και για τα εμείς νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε, είχαμε μια συζήτηση για τα ελαιόλαδα. Υπάρχει άλλο ελαιόλαδο που το θες στο μαγείρεμα, άλλο ελαιόλαδο που το θες πάνω στη σαλάτα για το ομό, το λάδι, είναι διαφορετικές γεύσεις. Και είχαμε πιάσει μια κουβέντα λοιπόν πάνω σε αυτό. Έχουμε άλλο ένα ελαιόλαδο που έχουμε την τύχη να είναι κοντά μας σήμερα εδώ. Είναι ο Γρηγόρης ο Νικολέξης, είναι το Αρέλια. Χαίρομαι. Αν μπορεί ο Γρηγόρης να έρθει κοντά μας, αν μπορεί να μας εξυπηρετήσει ο security μας, να πάει στο Γρηγόρη να τον καλύψει λίγο στον πάγκο. Μπορεί για να τον αποδεσμεύσουμε να έρθει κοντά μας. Α, τον βλέπω, τα καταφέραμε. Να το, έρχεται. Ωραία. Λοιπόν, που είναι καινούριο ελαιόλαδο στην τοπική αγορά, να το θέσω έτσι, αλλά θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Να μας τα πει, βέβαια. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει στο τηγάνι το καυτό. Ελπίζω να φέρνεις και ένα μπουκάλι λάδι μαζί σου. Το ξαναγυρίζεις πίσω τον άνθρωπο. Ναι, αλλά το είδα. Έτσι πρέπει. Μακριά τώρα. Έτσι πρέπει. Έχουμε βάλει λοιπόν στο καυτό λάδι τη τσιπούρα μας. Της δίνουμε ένα ωραίο χρώμα και τη βοηθάμε να γίνει πολύ κρίστη πέτσα για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Από εκεί πώς πάει η τροφοδοσία, βλέπω. Πάω για τις κριτικές. Όσο εσύ σοτάρεις, βλέπω τι γίνεται εδώ πέρα. Ωραία. Ποιος έχει δοκιμάσει για να μας πει τίποτα έτσι, καμιά. Για πες, για εδώ, πάμε κοντά. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Εντάξει, ευχαριστούμε, πάει πολύ καλά. Έτσι, έχουμε ενθουσιασμό. Είναι και τα παιδιά που λένε την αλήθεια. Το παστράμι εννοείται. Το παστράμι, ναι, και είναι από το πρωτοβουλίο του κυρίου Βαλιάνου που είναι εδώ στην παραλία, μετά την Εθνική. Θα τα βρείτε και τα φτιάχνει ο ίδιος και τα βρείτε εκεί. Παστράμι. Παστράμι. Μοσχαρίσιο αλαντικό, όπως μας είπε. Εξαιρετικό. Να τα ακούει αυτά και ο Παναγής να χαίρεται εκεί πέρα που είναι και κάνει τον αγώνα του. Λένε και έρθει ο φίλος μας εδώ να μας πει δύο πραγματάκια για το λαδί. Βρε το Γρηγόρη, σε τρέχουμε. Τι κάνεις. Γρηγόρη, έλα πιο κοντά, να φαίνεσαι μαζί με το ελαιόλαδο. Πες μας δύο λόγια, καλησπέρα. Εμείς είμαστε ελαιοσύστατη εταιρεία, ανοίξαμε μέσα στο COVID ουσιαστικά. Ωραία. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό και για τον τόπο και για μας. Ένα θεωρώ πολύ καλό προϊόν και με ιδιαίτερη αγάπη. Πού βρίσκονται οι ελαιώνες? Επί της ουσίας είναι 100% από παλική, εδώ ντόπιοι δηλαδή. Ωραία, 100%. Χαίρομαι. Τι είναι αυτό που προσδιορίζει την ποιότητα του λαδιού? Ουσιαστικά προσέχουμε πολύ στη συλλογή, στη γρήγορη έκθεψη, στην ψυχρή έκθεψη. Μπορεί να μας πείτε πάνω κάτω τι είναι αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Η ψυχρή έκθεψη είναι
κολιοτρίβει τέλος πάντων σε χαμηλή θερμοκρασία, έτσι ώστε να διατηρήσει το λάδι όλα τα απαραίτητα στοιχεία, την πλούσια γεύση, όλα αυτά τα οποία το κάνουν να ξεχωρίζει. Νομίζω λίγο μου έχεις πει και για αποθήκευση διαφορετικού τύπου ότι κάνετε. Αποθηκεύεται αποκλειστικά σε ανοξείδωτες εξαμενές, σε κλιματιζόμενους χώρους, με σταθερές θερμοκρασίες. Για να διατηρείτε το προϊόν. Ναι. Αυτά δηλαδή για να μπορέσει να διατηρήσει όσο μπορεί την ποιότητα της αρχικής έκπληξης από το λατρό. Δεν έχουμε επισκέψιμο όπως είχαμε πριν με το... Όχι, αλλά το προϊόν πάλι υπάρχει εδώ στην τοπική αγορά. Το έχω δει εγώ τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ. Όλα τα καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Τέλεια, τέλεια. Θα ξανακάνω την ίδια ερώτηση. Ποια είναι ο χρόνος συγκομιδής? Έχετε τον ίδιο χρόνο? Είναι κάποιο... Επειδή υπάρχει μια αρκετή ποσότητα την παραγωγή, έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Η πρώτη συλλογή συλλέγεται αρκετά νωρίς, αρχές Οκτώβρη, για να κερδίσουμε το αγουρέλαιο. Ωραία, και καλά. Από ένα σημείο και ύστερα είναι το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, είναι το ίδιο ακριβώς. Τέλεια. Περίπου μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη εκεί... Και πόσος χρόνος περνάει περίπου από τη συγκομιδή μέχρι να βγει το λάδι στο μπουκάλι? Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει έτσι κι αλλιώς να μείνει στην δεξαμενή. Φιλτράρεται και μπαίνει. Περίπου στον 1-1,5 μήνα μετά μπαίνει στο μπουκάλι. Για να μπορέσει να διατηρηθεί και η ποιότητα, γιατί μέσα στο μπουκάλι είναι ασφαλές. Τέλεια, οπότε οριμάζει και μέσα στο μπουκάλι. Σταματάμε τον χρόνο στο μπουκάλι. Σταματάμε γιατί τον δεν έχετε σε επαφή με το οξυγόνο, με τον αέρα. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε να επιστρέψει εκεί πέρα στο υπέροχο πάγκο. Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη, λοιπόν, ποια είναι υλικά μου είπες ότι θα βάλουμε στην Εμείς έχουμε σοτάρει αυτή τη στιγμή την τσιπούρα, όσο μας μίλαγε ο καλός μας άνθρωπος. Μου έχεις πει γιατί άλλο θα βάλουμε? Αλμύρα θα βάλουμε. Ωραία. Είναι ένα χορταρικό, το οποίο έχει μια αλμυράδα ωραία έτσι που βγάζει ιόδιο και το βρίσκουμε συνήθως κοντά στη θάλασσα. Έχουμε ρίξει την αλμύρα μας, έχουμε σοτάρει την τσιπούρα μας, έχουμε φτιάξει τις οξύτητες που θέλουμε, τα λάτια μας. Θα ρίξουμε... Σε διακόπτω, αλλά που είναι, η βοηθός μου για το σερβίρισμα, Ελένη? Γιατί χθες είχαμε την Έλενα που έκανε το σερβίρισμα εδώ πάνω. Η Έλενα που είναι η σήμερα? Η οποία έκανε τρελή δουλειά και δεν τη βλέπω την Έλενα και θέλω βοήθεια δηλαδή. Συνεχίζεται και έρχεται ο κόσμος για να μπορεί να δοκιμάζει. Σερβίρουμε ήδη την τσιπούρα. Βέβαια, να έρθει ο κόσμος. Πάμε, έχουμε περάσει ήδη, σερβίρουμε τη δεύτερη μας συνταγή. Εδώ έχουμε σοτάρει την τσιπούρα. Έχουμε σοτάρει την αλμύρα, συγγνώμη. Θα ρίξουμε τα ρομυρωδικά μας άνοιχτο φρέσκο κρεμμύδι. Έχουμε προσπαθήσει να είναι όλα ελληνικά τα προϊόντα. Και από πάνω θα τελειώσουμε με ένα λαδολέμονο που έχουμε χρησιμοποιήσει από τα λάδια εδώ των παραγωγών μας. Ο κόσμος μπορεί να βλέπει ότι έχουμε. Ναι, έρχονται. Να πούμε ότι εμείς εδώ θέλουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα και φυσικά και την δική μας τη γαστρονομία που είναι στα Επτάνησα. Όμως θέλουμε να δείξουμε και πώς συνδυάζουμε τα δικά μας προϊόντα με νέες μορφές κουζίνας, με πιο διεθνείς μορφές, γιατί σωστά. Και τα εστιατόρια πλέον έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο, κάνουν άλλα πράγματα. Οπότε δείχνουμε πώς να αξιοποιούνται προϊόντα που παράγονται στον τόπο μας. Πολύ σωστά. Σε συνταγές που είναι μιας άλλης λογικής και άλλης κουζίνας. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να τα εντάξουμε όλα, γιατί ανεβαίνει και ο τουρισμός, αλλάζει ο καιρός. Εξοικειωνόμαστε μας. Εδώ βάζουμε το λαδολέμονο. Θα τελειώσουμε με λίγες φύτρες σκόρδου. Υπέροχο είναι. Και η δεύτερη μας συνταγή είναι έτοιμη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα δηλαδή... Λοιπόν, έχουμε φτιάξει... Εδώ. Ναι, και εδώ, ωραιότατα. Είμαστε καλά εκεί. Σε έχουν πάρει τα αρώματα. Είσαι έτοιμος τώρα για να φας το... Γιατί χθες είχαμε τέτοια σκηνικά. Είχαμε πείνα. Ναι, λοιπόν, ναι. Συνεχίζεται η διανομή από εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε χρησιμοποιήσει, η πρώτη μας συνταγή είναι η γραβιέρα σε κρούστα μυρωδικών, έτσι, με μαρμελάδα μανταρίνι και το παστράμι. Έχουμε τελειώσει τη δεύτερη μας συνταγή που είναι η τσιπούρα σωτέ με αλμύρα και λαδολέμονο. Και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά
στην τρίτη συνταγή μας, που είναι και η τελευταία. Στο γλυκό μας, έτσι. Στο γιατί γλυκό μας. Πάει τα αλμυρά τώρα, δεν πρέπει να πάω σε γλυκό. Βέβαια, βέβαια. Τι, έτσι θα τα αφήσουμε. Βάλαμε στο κλίμα με το τι θα φτιάξουμε για να ξέρω ποια προϊόντα είναι εδώ για να καλέσω τους ανθρώπους κοντά μας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μία κρέμα γιαούρτι με μέλι και κομφέτο. Το γιαούρτι πάλι είναι σταμούλης. Σταμούλης. Σταμούλης μας έχει δώσει το γιαούρτι πάλι. Κληροτομία σταμούλης. Έχουμε προσπαθήσει και εδώ να χρησιμοποιήσουμε... Μου είπες κομφέτο. Κομφέτο. Κομφέτο, άρα... Βάπης Μαυροειδής, πού είσαι? Γιατί έχω κομφέτο στη συνταγή. Έλα εδώ, ηρωά μου. Και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάντα και εσείς μας στηρίζετε σε εκθέσεις, σε εκδηλώσεις, σε όλα. Καλώς το να, ευχαριστούμε πολύ και εσείς. Να είστε καλά. Εδώ, το μικρόφωνο, το μικρόφωνο. Λοιπόν, εχθές βάλαμε και τις μάντολές σου στη συνταγή με τον Γιάννη που ήταν εξαιρετικά και ευχαριστούμε πάλι γιατί ήταν φρεσκότατη. Ξέρω και λυπάμαι πολύ που έλειπα και δεν μπορούσα. Δεν πειράζει, σήμερα σε είμαστε σήμερα κοντά. Έτσι. Σήμερα, σήμερα. Τι έχουμε εδώ, τι είναι το κομφέτο? Λοιπόν, το κομφέτο βασικά είναι κηδόνι. Αυτό είναι κηδόνι ψημένο. Έχει μεγάλη ιστορία στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ποιητό, διότι θα είναι η ιδιαιτερότητά του. Αυτό από στιγμή που θα το φτιάξεις, αντέχει πάρα πολύ. Εκτός ψυγείου, δεν έχει θέμα. Το μόνο που το πειράζει είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, η ζέστη πολύ, μόνο αυτό είναι που το επηρεάζει. Και γι' αυτό παραδοσιακά από πολύ παλιά, τα παλιά χρόνια, το φτιάχνανε και το αποθηκεύανε και το είχανε για πάρα πολύ καιρό. Είναι κηδόνι, το παίρνουμε την ψύχρα μόνο από το κηδόνι, το ψήνουμε, ζάχαρη, αμύγδαλα μέσα, κομμάτια, κανέλες και διάφορα μυρωδικά. Εντάξει, αλλάζει το πώς το φτιάχνει ο καθένας, αλλά η διαδικασία είναι σε φωτιά, είναι σε φωτιά, φωτιά σωστά. Ψήνεται περίπου στις 2 ώρες. Στις 2 ώρες. Σε σιγανή φωτιά, δεν θέλουμε να το κάψουμε. Σε καζάνι, τα μεγάλο καζάνι. Εντάξει, τώρα εμείς που κάνουμε παραγωγή μεγάλη, εντάξει, σαφώς. Καζάνι τέτοιο. Σαφώς. Αλλά θέλει σιγανή φωτιά για να μην καεί και μετά είναι μια χαρά όλο αυτό. Εγώ να σου πω τώρα, εμείς τα έχουμε πει βέβαια όταν γυρνάμε από τις εκθέσεις του επιμελητηρίου. Έχουμε πει πολλά. Πολλά, πολλά. Αυτό που μας είχε κάνει φοβερή εντύπωση, το είχαμε ζήσει και με τη Δέσποινα στις εκθέσεις, όταν δοκίμαζε ο κόσμος το παστοκίδωνο κομφέτο εν κεφαλή από το λέμε. Κομφέτο, το κομφέτο. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Το κομφέτο, πώς βγήκε το όνομα? Αυτό θα σε γελάσει. Θα σε ρωτώ κι εγώ αυτό. Αλλά... Συνήθως το κομφέτο σαν ονομασία το συναντάς πιο πολύ εδώ πέρα στα Ερτάνησα. Εδώ πέρα σε εμάς. Δηλαδή, άμα βγεις παρά έξω και πεις κομφέτο, θα σε κοιτάνε. Θα σε κοιτάνε περίεργα. Εμάς μας κοιτάγανε περίεργα. Ναι, και εγώ πρώτη φορά εδώ πέρα το είδα. Αυτό να πω και κάτι άλλο. Εμείς το φτιάχνουμε μόνο με παραγωγούς από το Λιξουρί, συγκεκριμένα με έναν παραγωγό. Ο οποίος. Μπορούμε να το πούμε ή έχει. Κανένα πρόβλημα. Δεν θα πω ονόματα και τέτοια έτσι. Κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε. 100% λιξουριώτικο προϊόν. Έτσι. Αυτό δεν θα πω. Το τοπικιστικό του λιξουριώτικο προϊόν, το τονίζουμε έτσι. Δεν λέμε και φαλουρνίτικο. Έτσι, έτσι. Είμαστε λιξούρι από πάνω. Λοιπόν, εγώ πήρα να σου πω για το κομφέτο ότι στις εκθέσεις που το δίναμε σε γευσιγνωσίες και τα σχετικά. Να τη, ήρθε, θα το πει. Περίμενε. Ο κόσμος εδώ είναι ενθουσιασμένος. Θέλει κι άλλο ψάρι, Θέλει κι άλλο ψάρι. Έχει ενθουσιαστεί με τις πρώτες ύλες και τις γεύσεις. Εδώ πραγματικά η ανταπόκριση του κοινού είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Εδώ στο backstage, κάτι πολύ δουλειά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και βέβαια. Γι' αυτό ήρθα. Φεύγουν και αυτά να καταναλωθούν, βεβαίως. Βεβαίως, όλα. Λοιπόν, σου έλεγα, όσον αφορά το κομφέτο, λοιπόν, ότι στις γευσιγνωσίες που δίναμε, πολλοί σεφ που το δοκίμαζαν, το σκέφτονταν, και το λέω για τις νοικοκυρές σαν ιδέα, το σκέφτονταν με χοιρινό στην κατσαρόλα. Πώς κάνουμε το χοιρινό με τα δαμάσκηνα και τα σχετικά? Το σκεφτόντουσαν στις συνταγές χοιρινό με κομφέτο μέσα, λιωμένο. Ωραία. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν είμαι και δημόσιο. Ωραία, η γεύση του πάει λίγο προς με τα δαμάσκηνα που λέμε, ναι. Που χρησιμοποιούν. Και όντως πραγματικά πιστεύω θα ταιριάζει πολύ. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε συνταγή. Δίνεις ιδέες τώρα στις εκδοήτες. Ναι, νομίζω ότι τουλάχιστον να το βάλουμε συνταγή γιατί το έχουν πει πολύ.
μας έχει κάνει εντύπωση. Βέβαια, εμείς σήμερα βέβαια το έχουμε σε ένα δροσερό γλυκό για να μπορέσουμε να δροσίσουμε τον κόσμο. Έχουμε το βέβαια βοήθεια του αεράκι. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Μπάμπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πού το βρίσκουμε. Εδώ ακριβώς απέναντι. Ζαχαροπλαστεία, Παυλοειδής. Πέρα ζαχαροπλαστείο, ωραίοτατα. Έχουμε αυτό και άλλα τοπικά και σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την Ελένη που τα διοργανώνει. Ευχαριστούμε και για την βοήθεια και στην υπόλοιπη διοργάνωση, γιατί έχετε βάλει πλάτη μεγάλη από τα ζαχαροπλαστεία Παυλοειδής. Και ευχαριστούμε. Τώρα, έχουμε το μέλι τώρα, Δεν πρέπει να το φωνάξουμε. Λοιπόν, μέλι Αχιλλεύς. Βαγγέλης Αρκάδας μ' ακούει. Ναι. Ο Βαγγέλης μ' άκουσε, το είδα ότι μ' άκουσε. Μας άκουσε. Με έχει ακούσει κατευθείαν, είναι γρήγορος. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο εξαιρετικό μέλι από την Παλική. Έτσι, νομίζω χθες χρησιμοποίησαμε άλλο, σήμερα έχουμε άλλον προμηθευτή. Ναι, χθες είχαμε τον Πέτρο τον Ίσικο, πάλι ένα εξαιρετικό μέλι με πιστοποίηση βιολογική. Εξαιρετικά. Και τώρα έρχεται και ο Βαγγέλης να μας πει για τα δικά του. Επίσης, εκπληκτικό μέλι, θα μας πει τα δικά του τώρα. Βλέπω, δεν έχει, λοιπόν, δεν έχει φέρει το μέλι του, θα το δείξουμε εμείς. Φέραμε εμείς το μαζάκι. Το έχουμε εδώ. Καλώς. Καλησπέρα. Να ευχαριστήσω το επιμελητήριο και να επιβραβεύσω αυτή το φεστιβάλ που γίνεται στο Λιξούρι και πλέον πάει να γίνει θεσμός. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δουλέψανε, συγχαρητήρια στους άλλους που μαγειρέψανε, στον κόσμο που παραβρίσκεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που τιμάτε και αγοράζετε τα προϊόντα μας όλη τη Παλική όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν θα πω για το δικό μου μέλι, θα μιλήσω γενικά για το χρησιμαρότοπο που έχει Παλική. Η Παλική είναι ένα κομμάτι το οποίο κατά κύριο όγκο έχει κατά 90% ο κύριος όγκος είναι θυμάρι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ούτε πεύκα, δεν έχουμε ούτε κονοφόρα, δεν έχουμε βελανίδια. Τα μελίσια πού βρίσκονται? Τα μελίσια βρίσκονται στο κτήμα Κρητονού, είναι στην περιοχή Κρητονού, είναι στο κτήμα του κύριου Μεταξάτου, έχει ένα τρομερό ελαιόνα με 3.000 δέντρα. Θέλω και τον κύριο Μεταξάτου να έρθει στη σκηνή, γιατί να μας έρθει, μιλάμε τώρα επίσης και είναι εκπληκτικό ηλιόλαδο. Βέβαια, βέβαια. Και η περιοχή είναι, δεν υπάρχει καμία καλλιέργεια, είναι, το κτήμα είναι βιολογικό, έχει ενταχθεί στη βιολογική καλλιέργεια. Οι ελαιόνες είναι όλοι βιολογικοί, το λάδι δεν είναι βιολογικό. Οι μέλισσες βόσκουν μόνο θυμάρι, άγρια μέντα, ρίγανη, αγράπελη. Υπάρχει στην περιοχή ολογοθήμαρο που όσο λέμε και εμείς στην Κεφαλονιά, αλλά Λαΐποδας. Έχει αρκετές περιεκτικότητες σε πολύ κόμπι. Είναι ένα θαμνάκι μικρό, mm-hmm, και επειδή έχει κάτι κόμπους το λένε πολύ κόμπα. Το μέλι αυτό είναι ένα εξαιρετικό μέλι που πιστεύω ότι είναι καλύτερο από το μέλι κυθύρων που απλά έχει τη χάρη. Αυτό έχει το όνομα, εμείς έχουμε τη χάρη. Έτσι ακριβώς. Να προτιμάτε το μέλι από το Λιξούρι. Το μέλι από το Λιξούρι. Το μέλι από τον τόπο μας. Το μέλι από τον τόπο μας. Έτσι. Το θυμάρι το δικό μας είναι ένα από τα 52 είδη θυμαριών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και είναι στην πρώτη πεντάδα, γιατί έχει την δυνατότητα όταν η μέλισσα αντλήσει το νέκταρ, αν έχει τις ιδανικές συνθήκες, υγρασία το βράδυ, θερμοκρασία όχι πάνω από 35, να ξαναδημιουργήσει νέκταρ. Είναι το μοναδικό φυτό που μπορεί να το κάνει αυτό. Κύριε Παναγή, από εδώ. Κύριε Παναγή, ελάτε από εδώ περιμετρικά, πίσω από την οθόνη. Η καλύτερη εποχή ποια είναι για να... Κοιτάξτε να δείτε, τα μελίσια αναπτύσσονται αρχές Φλεβάρι. Ωραία. Δημιουργούμε πληθυσμούς. Το μελίσια δημιουργεί πληθυσμούς με μια καμπύλη ανάπτυξης. Mm-hmm. Όταν το μελίσι φτάσει στην πλήρη του ανάπτυξη, πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι, μάλλον πρέπει το μελίσι να είναι ακριβώς στα θυμάρια, όταν ανθίσει το θυμάρι. Επομένως, να έχει πληθυσμό να συλλέξει το. Ωραία, το πολύ καλή πληροφορία αυτή. Έχω αρχίσει και καταλαβαίνω πώς λειτουργεί η μελισσοκομεία με αυτό που έχει πει, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πόσο πιο απλά μπορώ να τα καταλάβει ο κόσμος. Έχει πει πολύ αναλυτικά. Πολύ αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Παναγή το Μεταξάτο. Λοιπόν, κτήμα Κρητονού, ξέρουμε όλοι το ελαιόλαδο εκεί. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πάντα κι εσείς κοντά μας. Να είστε καλά. Και καλησπέρα σε όλους τους λιξουριώτες και τους επισκέπτες. Είστε σε ένα ευλογημένο τόπο εδώ. Και εγώ μπορώ να μιλήσω γιατί είμαι λίγο πιο στην άκρη. Παρ' όλα αυτά, η Φινιά ανήκε πάντα στο Λιξούρι και εκεί δηλώνουμε.
αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κτήμα αυτό είναι περιοχή Ύψιλον που κατά τον Πυθαγόρα, οι περιοχές αυτές που είναι ανάμεσα σε δύο φαράγγια έχουν ένα ενεργειακό τοπίο, ενεργειακό σημείο πολύ δυνατό και γι' αυτό ό,τι παράγουμε εκεί είναι πάρα πολύ και νόσιμο και τα δέντρα μας τεράστια. Ωραία, έχουμε δέντρα 3.500 ετών, ελιές, πιστοποιημένες από την UNESCO και αλόι βέρα και ροδιές και διάφορα άλλα τέτοια. Αλόι, γιατί δεν μου έχετε φέρει εδώ? Α, δεν ήξερα ότι θέλατε και από καλύτερα αυτά. Καλύτερα όλα, όλα τα καλά τα θέλουμε εδώ πέρα, όλα. Κυραλιφές έχουμε τα πάντα. Δίνω την ευκαιρία στον κόσμο να δοκιμάσει. Βέβαια. Εμείς, η κόρη μου η οποία έχει αναλάβει το τελευταίο, η Αθηνά, την ξέρετε, έχει πάρει 4 βραβεία στο Λονδίνο, την έκθεση την παγκόσμια και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά για να βραβεύεται ένα τέτοιο λάδι. Είναι ποικιλία Κορονέικη, από τις πλέον γνωστές και νόστιμες. Έχει 0,1 οξύτητα, πολύ χαμηλή, γιατί και το κάθε φακελάκι έχει ημερομηνία που έχει εμφιαλωθεί και την παραγωγή. Οργανωμένη δουλειά. Είναι με serial number. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν κάνει έλεγχο σε ένα κατάστημα, σε ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί να εντοπίσει την σειρά παραγωγής. Εγώ να σας πω ότι είναι πολύ ωραία ιδέα το, η συσκευασία αυτή, γιατί βολεύει για ένα επισκέπτη να το βάλει στη βαλίτσα. Δεν έχει κίνδυνο να αλλοιωθεί και δεν οξυδώνεται το περιεχόμενό του. Αυτό είναι σπουδαίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία. Θέλω επίσης να πω ότι κάποια στιγμή βάλτε και ένα άγαλμα του Οδυσσέα κάπου εδώ. Διότι από εδώ ήταν, από το Λιξούρι ήταν και αυτός. Θα έρθει ο Σταλίτσας, θα με κυνηγήσει. Ας μην το παραδέχατε. Λοιπόν, αν βάλω εγώ τον Οδυσσέα εδώ, θα με κυνηγήσει ο Σταλίτσας. Δεν πειράζει, θα σας κυνηγήσει κανείς. Να φέρετε το καμπάνι να τους εξηγήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Για τον χρόνο, να είστε καλά. Και εμείς περνάμε στην τελευταία μας συνταγή, η οποία είναι κρέμα γιαούρτιου. Θα χρησιμοποιήσουμε το γιαούρτι μας, το οποίο είναι από τα τυροκομικά Σταμούλης, με λίγο κρέμα τυρί, μέλι, εδώ από τα παιδιά μπορείτε να το βρούμε και απέναντι. Σωστά. Ναι, είναι εδώ. Τα στάντ. Εν τω μεταξύ, θα σου πω κάτι άλλο τώρα για το μέλι, επειδή λέγαμε. Εγώ δεν το ήξερα. Το γνώρισα τον άνθρωπο, μου μίλησε για τη δουλειά του. Mm-hmm. Έχουμε άλλο ένα μέλι που έχει έρθει σήμερα εδώ στο φεστιβάλ. Εξαιρετικά. Είναι ο κύριος Μιχαλάτος. Έχει έρθει από τα Αργοστόλια, από τα Βλαχάτα. Αυτό έχει διπλή σημασία ότι έρχεται και μας τιμά. Βεβαίως. Για μένα έχει διπλή σημασία. Βεβαίως. Ο οποίος έχει κάνει επισκέψιμο χώρο. Το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Τους Ελαιωνές. Μέλι. Σωστά. Λοιπόν, έχει ακούσει, είμαι σίγουρη ότι με ακούει. Μη μου τρέχεις με ασφάλεια, σιγά, σε θέλω εδώ κοντά. Είδα και κυραλιφές που έχεις φέρει, δοκίμασα χθες τα χεράκια μου. Λοιπόν, εδώ ανακατεύουμε το γιαούρτι εδώ μέχρι κάτω να έρθει με το μέλι του ο άνθρωπός μας. Ανακατεύουμε το γιαούρτι με την κρέμα τυρί και το μέλι. Νομίζω ότι έχουμε σερβίρει τη συνταγή, έτσι. Έχει έρθει ο κόσμος. Σερβίρουμε. Μπορεί ο κόσμος να περνάει να παίρνει τη συνταγή από εδώ δεξιά. Εξαιρετικά. Καλώς τον. Καλώς τον. Εδώ. Καλή σας μέρα. Εδώ, ελάτε πιο κοντά. Τι έγινε? Μια χαρά. Εδώ, να σε έχω κοντά στους σεφ, θέλω εδώ να... Εδώ κοντά, και χαιρετίσματα σε όλους. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας τίμησε πραγματικά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για όλο αυτό. Μας ξανάρθεις δηλαδή. Εννοείται, πραγματικά. Ήταν... Τώρα πήγαμε στην ατζέντα το Λιξούρι για κάτι. Βεβαίως. Έτσι, καλά πήγαμε. Και συγχαρητήρια στον πολιτήριο για όλα όσα κάνατε. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Βλέπεις τον πρόεδρο εδώ πέρα, άγρυπνος φουγός. Πραγματικά ήταν πολύ αξιόλογο όλο το στήσιμο. Το κόντσεπ. Αν θα πούμε και ο Άγγελος ο Γαλάτης να έρθει και αυτός πάνω στη σκηνή, γιατί είναι ο εμπνευστής του φεστιβάλ, οπότε να έχουμε και τον Άγγελο κοντά μας. Λοιπόν, πες μου για το μέλι, γιατί μου έλεγες χθες για επισκέψιμο χώρο. Ξεκινήσαμε εδώ και ένα μήνα, έχουμε ξεκινήσει κανονικά, έχουμε ανοίξει. Στον ένα μήνα αυτό έχουμε φτιάξει χώρο επισκέψιμο στους τουρίστες.
Έρχονται κανονικά, θα δουν στο χώρο μας, βλέπουν τα μελίσια, βλέπουν το... Έχουν τρία διαφορετικά μέλια καταρχήν. Έχουμε μέλια από ρίκι και κουμαριά, το οποίο είναι πικρό. Έχουμε μέλια από έλατο και μέλια από έλατο και θυμάρι. Τα τρία αυτά διαφορετικά είναι μια επιλογή που ανάμεσα στις τρεις επιλογές θα διαλέξει το τι του αρέσει μέσα από την κεφαλονιά. Είναι η γεύση της κεφαλονιάς στην πραγματικότητα. Έχει τη δυνατότητα να δει τα μελίσια. Μέσα στην εβδομάδα ξεκινάμε τον τρίγο μας, όπου μπορεί να επισκεφτεί και να δει πώς γίνεται η διαδικασία, πώς είναι να... πώς θα βγει από το μελίσιο εξαγωγέα, πώς βγαίνει το πλαίσιο, μπορεί να βοηθήσει ακόμη και αν θέλει. Και να γευτεί πραγματικά την κερίδρα μέσα από το μελίσιο, όπως είναι το φυτομέλιο. Αυτό πρέπει να είναι φοβερό. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Πολύ ενθουσιασμένοι και εμείς και ευχαριστούμε τον κόσμο. Δηλαδή, πραγματικά και η τοπική αγορά μας, όχι η τοπική αγορά, η τοπική κοινωνία μας βοηθάει πολύ, γιατί είναι κάτι το πραγματικά αξιόλογο στον πολύ κόσμο. Σωστά, πολύ ευχαριστούμε σωστά. Πάρα πολύ για όλη την παρουσία εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας έχω αφήσει ένα φιλάδι και ένα κιλό μέλι αυτή για να μαγειρέψω. Α, τέλειο. Ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά κι εσείς. Άγγελε, έλα με τις κόρες εδώ κοντά. Έλα εδώ. Καλώς τες. Πώς είστε? Η τελευταία μας συνταγή είναι έτοιμη, το γιαούρτι. Και να πούμε δύο λόγια. Πρόεδρος, πήρε το μικρόφωνο. Λοιπόν, είναι η συνταγή με το γιαούρτι, μέλι και το κομφέτο. Έτσι. Που το βρίσκουμε στο Λιξούρι με τα τοπικά προϊόντα που μας είπε ο φίλος μας. Και είμαστε εντάξει, πιστεύω. Ναι. Η συνταγή σερβίρεται, μπορείτε να παίρνετε και το γλυκό. Βέβαια. Και να έρθουν πιο κοντά. Ό,τι έχει απομείνει, δηλαδή τελευταίες μερίδες έχουν φύγει σχεδόν όλα. Τα πάντα, Πρόεδρε, είμαστε. Σε σένα. Πρέπει να σας πω πως ξεκίνησε όλο αυτό το που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνι. Είχαμε αναλάβει το 18ο επιμελητήριο, ήμασταν καινούργοι και κάποια στιγμή έρχεται ο Άκυρος ο Γαλάτης στο γραφείο και μου λέει: Πρόεδρε, θέλω να σου πω. Λέω: Ορίστε, Άγγελο, παίρνω. Μου λέει: Θέλω να κάνουμε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνι, λέει, στο Λιξούρι. Δεν έχει γίνει κάποια εκδήλωση στο Λιξούρι, είναι μια περιοχή η οποία είχε ταλαιπωρηθεί από τους σεισμούς, δεν έχει γίνει κάτι, θέλουμε να κάνουμε αυτό το, να το κάνουμε στο Μισούρι. Αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη, έκανα διοικητικό συμβούλιο, το πέρασα και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται το τρίτο φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου στο Μισούρι. Εμπνευστής λοιπόν είναι ένα παιδί δικό σας, ο Άγγελος ο Γαλάτης, τον οποίο τον ευχαριστώ και αυτό δείχνει τι συνεργασία έχουν τα μέλη του επιχειρήνου και τι πάνε να πει επιχειρήν. Πώς σκεφτόμαστε δηλαδή οι άνθρωποι του επιχειρήν. Ο ένας για τον άλλο. Ευχαριστώ πολύ και τον λόγο του δίνω στον Άγγελο. Ένα χειροκρότημα δεν έχουμε ρίξει το περίοδο. Τόση ώρα. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά έτσι έγινε η ιστορία. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο που αμέσως ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μου αυτό. Και στη συνέχεια ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους και όσους βοηθάνε από το μελητήριο και στους παραγωγούς που κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι κάθε χρόνο θα είναι στο Λιξούρι και κάθε χρόνο θα είναι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι και τις πανέμορφες. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Ελένη. Και εμείς. Σήμερα στο φεστιβάλ. Ωραία. Θα σου πω τώρα. Σίγουρα έχει κάποια έκπληξη. Δεν θα σου πω έκπληξη. Απλά μ' αρέσει να αποδίδουμε τα του 4 στο 4 και να λέμε και ένα ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους. Σωστά, πολύ σωστά. Όταν στηρίζουν. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και μια εικαστική ομάδα. Τις μορφές είναι κάποιες κυρίες οι οποίες με πάρα πολύ μεράκι αφιερώνουν πολύ προσωπικό χρόνο γιατί κάνουν αυτό που τους αρέσει, που τους ευχαριστεί. Το μεράκι. Και όταν ξεκινήσαμε το φεστιβάλ γαστρονομίας, τι είπαν, θέλουμε να συμμετέχουμε. Και τι κάναν, φτιάξαν πράγματα σχετικά με την γαστρονομία. Κουτάλες, χαρτοπετσετοφίκες, τα πάντα. Και έχουν κάνει κάτι εκπληκτικά πράγματα που θα τα βρείτε πάνω στην πλατεία, μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Είμαι σίγουρη ότι η Κατερίνα η Ατσάρ ακούει, είμαι πεπισμένη. Θα μου έρθει σε 5 μέτρα. Να την κατάφερα. Γιατί είναι πάντα εδώ και έχουν κάνει υπέροχα πράγματα και πρέπει να τα δει. Να τα δει ο κόσμος σίγουρα να περάσει. Πώς πάμε εδώ? Τίποτα, νομίζω ότι δεν μας έχουμε ξεπλήσει. Έχουν πάρει όλο το ντεκόρ και το έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ. Τα έχουν πάρει όλα.
Η Έλενα είναι η καλύτερη βοηθός που μπορούσε να υπάρχει. Την είχαμε και χθες και είναι φανταστική. Εξαιρετική και από το Λιξούρι, έτσι. Η Ελένη εδώ, η έχουμε συνάδελφη. Έχουμε την Ελένη, έχουμε και την Έλενα από το Σερβίρι. Όλες οι Λιξούριες εδώ. Ελένη και η γιαγιά εδώ. Από εδώ έρχεστε. Βοηθήσουμε, Ελένη, να βοηθήσουμε την κυρία Μέχη. Η Κατερίνα έρχεται από εδώ. Ξέρεις τι γίνεται, εμείς τελειώσαμε τις συνταγές και σιγά σιγά θα μπούμε στη διαδικασία αποφώνησης, γιατί έρχεται και συναυλία. Έτσι. Ω καλώς, τι για με πάνω εδώ. Τι κάνουμε, Κατερίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς το Επιμελητήριο, το Δήμο, την Περιφέρεια που έχουν συμβάλει στο να υπάρχει απόψε αυτό το φεστιβάλ, χθες και απόψε, το Φεστιβάλ Γευσής, Γνωσίας και Ίνου. Για μας είναι μια μοναδική ευκαιρία να εμφανιστούμε και να παρουσιάσουμε κάποιες από τις δημιουργίες μας, καθότι έχουμε ένα διτό ρόλο και οι περισσότεροι από εδώ το ξέρουν. Δηλαδή η εικαστική μας ομάδα κατά κύριο λόγο ασχολείται με τη ζωγραφική. Στη ζωγραφική λοιπόν, κάνουμε, για τη ζωγραφική που δημιουργούμε όλο το χρόνο, κάνουμε μια έκθεση μοναδική κάθε καλοκαίρι στις 16, 17 και 18 Αυγούστου. Όμως τώρα μας δίνεται μια άλλη μοναδική ευκαιρία να μας γνωρίσετε με το άλλο μας πρόσωπο, το πιο τεχνικό, των δημιουργιών, των πραγμάτων που φτιάχνουμε, των χειροποίητων μοναδικών πραγμάτων που φτιάχνουμε, ώστε να μπορείτε να τα απολαύσετε, να τα δείτε ή και να τα αγοράσετε, ώστε να μπορείτε να, και εσείς οι ίδιοι να τα χρησιμοποιήσετε ή να τα προσφέρετε ως δώρο. Πείτε μας δύο λόγια, τι έχετε φτιάξει, τι δείχνετε στο... Εδώ λοιπόν στο φεστιβάλ παρουσιάζουμε... Κατερίνα, συγγνώμη, η Μαρία η Μωρελά του Μακούιας μας φέρει 2-3 πράγματα να τα δείξουμε και πάνω στη σκηνή. Καταρχάς να πω ότι μιλώ εγώ εκ μέρους της ομάδας ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, ξέφορα από τους κοινούς. Η Μαρία η Μωρελά του είναι η πρόεδρος και βεβαίως υπάρχουν όλα τα μέλη της ομάδας εδώ, η αντιπρόεδρος, η γραμματέας, η ταμείας και όλα τα μέλη μας είναι παρόντα. Τι δημιουργούμε. Δημιουργούμε, ας πούμε, πράγματα τα οποία έχουν συνάφεια με το αντικείμενο που εσείς ασχολείστε, δηλαδή με το τρόφιμο και τον ίνο. Άρα λοιπόν, σε κάθε αντικείμενο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, κατά κύριο λόγο, έχουμε διακοσμήσει με τεχνικές διάφορες, κρακελέ, ντεκουπάζ ή και μικρά δείγματα ζωγραφικής που έχουν άμεση συνάφεια με την τροφή και τον ίνο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι απόλυτα συνδεδεμένο δηλαδή με το αντικείμενο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που είστε και εσείς εδώ. Λοιπόν, ήρθαν και τα... Ναι, μπορείτε να και η Μαρία, οπότε θα ανέβει εδώ, κάτσε να τη βοηθήσω στη σκάλα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Γιατί είναι και λίγο, ξέρεις τώρα, είναι. Να τα, να δούμε και παρακαλώ, τα πράγματα. Καλησπέρα. Εδώ. Όπου σε βολεύει, νιώσει άνετα μαζί μας. Οπότε μπορείτε κάλλιστα να δείτε, ας πούμε, υπάρχει μία πιατέλα γυάλινη η οποία είναι φτιαγμένη με ανάποδο ντεκουπάζ. Τώρα λέω, εγώ λέω τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δημιουργίας, αλλά το κύριο είναι ότι η συνάφειά του είναι με το τρόφιμο και το, ας πούμε, έχει διακόσμηση κάποιο σταφύλι ή, ας πούμε, το κουτί, το οποίο επίσης μπορεί, είναι απόλυτα φτιαγμένο και διακοσμημένο, ώστε να είναι μια υπέροχη θήκη που μπορεί κανείς να βάλει ένα κρασί και να το προσφέρει ως δώρο. Άρα αγοράζουμε ένα κρασί από το Σόκλο Μπουχάρι, μια ετικέτα, και το βάζουμε εδώ πέρα και το κάνουμε ένα υπέροχο δώρο. Ή, ας πούμε, υπάρχει ένας χειροποίητος δίσκος, ο οποίος έχει πολλαπλή χρήση βεβαίως, για όποιον είναι ο συγκεκριμένος, είναι για τους πιο ρομαντικούς. Υπάρχουν και άλλοι πολύ πιο σύγχρονοι και minimal. Επίσης, ξύλινες κουτάλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά στοιχεία στην κουζίνα σας, που είναι ένα υπέροχο δώρο που μπορεί να δοθεί οπουδήποτε, στους επισκέπτες, στους φίλους σας, στους γνωστούς σας. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας δουλειά σε αυτό το φεστιβάλ. Φαίνεται σας πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Να είστε καλά κι εσείς. Και πάλι να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου, όλες τις κυρίες από τις μορφές.
Δημητρή. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, νομίζω. Νομίζω. Φτάσαμε είναι καιρός στο να ξεφαντώσει ο κόσμος. Το τέλος της μαγειρικής δραστηριότητας. Γιατί τώρα... Έχει και συνέχεια. Δεν θα έχει. Έτσι πρέπει. Δεν πρέπει. Αρχίσαμε με χορούς, συνεχίσαμε με μαγειρικές. Και τώρα θα πάμε σε τραγούδι και... Έτσι πρέπει. Θα πρέπει να κλείσουμε τον Αδάμ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έχουμε την Μαλλού σήμερα με όλο το σχήμα εδώ πέρα. Οπότε εξαιρετικά. Θα δεις τον κόσμο ξαφνικά, θα έρχεται μπροστά για να το χαρεί. Έτσι. Εγώ από δεν ήρθε σήμερα, ο κόσμος κάθισε λίγο μακριά. Παιδί μου, από εκεί είναι τα φαγητά και τα κρασιά. Εγώ θα σου πω τι γίνεται. Και εγώ εκεί θα πήγαινα. Εδώ πήραν κάτι, δοκιμάσαν, εκεί είναι άτομα. Εκεί έχει, πάει. Τέλεια. Λοιπόν. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σας ξανάχουμε και σε επόμενο φεστιβάλ. Και εγώ το εύχομαι. Να είστε καλά. Και είστε πανηγύρι. Τι άλλο να πούμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε και δοκίμασε. Να είστε όλοι καλά. Και τις κυρίες μας εδώ πέρα, τα κορίτσια. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κλείνουμε για λίγο τη σκηνή. Προκειμένου να αδειάσουμε λίγο το stage, γιατί έρχεται η συναυλία. Ξεκινάμε σε λίγο με τη συναυλία με τη Μαλλού. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ.